κάνει το περίεργο. Εγώ. Yeah.
δεν είναι. Γεράσιμος, χάρη τη Θεού Μητροπολίτης Πέτρας και Χερονήσου, παντί το πληρώματι της Εκκλησίας, χάριν, ειρήνην και έλεος, παρά του ενδόξος Αναστάντος Σωτήρος Χριστού, την εκ νεκρών εξανάστασιν του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομαι και πάλι αδελφοί και τέκνα ημών, εν Χριστώ Αναστάντη αγαπητά. Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε, της Αναστάσεως την πήραν η λιφώτα, ψάλλει ο ιερός υμνοδός. Με τον ύμνο αυτό θέλει να δηλώσει την εμπειρία της Εκκλησίας και να μας δείξει τη νέα πραγματικότητα, την οποία δημιούργησε η Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως. Είναι η εμπειρία και η ακλόνητη βεβαιότητα της Εκκλησίας. Είναι η νίκη επί του θανάτου. Είναι η πηγή της αληθινής και αναφαίρετης χαράς. Είναι το δώρο της Βασιλείας του Θεού και της αιώνιας ζωής. Η Ανάσταση του Χριστού είναι η εγγύηση της ανακαινήσεως του ανθρώπου και της μεταμορφώσεως του κόσμου. Η πίστη στην Ανάσταση είναι πίστη στη ζωή, στην εν Χριστώ ζωή, στην αναστημένη ζωή. Ο Χριστός δεν είναι ένας ακόμα προφήτης ή διδάσκαλος ηθικής ανάμεσα στους άλλους προφήτες και διδασκάλους. Ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που με την Ανάστασή Του άνοιξε την προοπτική της αιωνιότητος, κατέστησε βατός τους πιστεύοντας εις αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στον Τριαδικό Θεό. Όλοι χαιρόμαστε με το γεγονός της Αναστάσεως. Όλοι εκφράζουμε τη χαρά μας. Όμως, αγαπητά μου παιδιά, κάντε λίγη υπομονή να ολοκληρώσουμε την τελετή και μετά εκφράστε με αυτόν τον τρόπο που εκφράζετε τη χαρά σας. Σεβαστείτε όμως την τελετή της Αναστάσεως. Σας παρακαλώ πολύ. Ο Χριστός κατέστησε βατός τους πιστεύοντας εις αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στον Τριαδικό Θεό και προσκαλεί πάντα άνθρωπο να εισέλθει στη χαρά Του και τη νέα ζωή. Μόνο δια της Αναστάσεως και δια της εισόδου μας στη νέα εν Χριστώ ζωή μπορούμε να βιώσουμε πλήρως την αξία και τον προορισμό του ανθρώπου, απαλλαγμένη από την αμαρτία, περιβεβλημένη την χάριν του Θεού και ενωμένη μετά του Δεσπότου Χριστού, όπως οι Απόστολοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Τέκνα
εν Κυρίω αγαπητά. Ανάσταση ειν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Εορτάζομαι Πάσχα Άγιον εν Πνεύματι Χριστού, εντός της ατμόσφαιρας αυτής της νίκης της χαράς και της πανηγύρεως. Ας αποβάλλομαι σκοτεινά πάθη, μικρότητες, θανατηφόρα μίση, νησικακία, ιδεολειψίες και αιμονές, τα οποία δεν έχουν χώρο ύπαρξη στην καρδιά μας. Αυτό είναι το άμεσο δώρο της Αναστάσεως, η συγγνώμη που ανέτειλε εκ του τάφου, η αγάπη και η ειρήνη του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Ας εκδηλώσουμε λοιπόν την χριστιανική μας πίστη και την αγάπη προς πάντα στους αδελφούς, ιδιαιτέρως προς τους ενδεείς και τους πάσχοντας, ακόμη και προς τους μισούντας ημάς διέργων συμπαθίας και αλληλεγγύης. Ας διατηρήσουμε άσβεστο το φως της Αναστάσεως στις καρδιές μας, πάσας τα σημέρας της ζωής ημών, με τα πασχαλίων ευχών και πολλής αγάπης εν Χριστώ Αναστάντη, ο Πέτρας και Χερονήσου Γεράσιμος. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, οικετεύσομεν. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Διαγενωμένου του Σαββάτου, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε, αλείψωση των Ιησούν. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσει μην το λίθον εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασα θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λίθος ίγκαρ μέγας φοδράν και εισελθούσε εις το μνημείον είδον εανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεθαβήθησαν ο δε λέγει αυτές μη εκθαμβίστε Ιησούν ζητείτε των αγαπημένων, των εσταυρωμένων, ηγέρθη ουκέ στην όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτών. Αλλά υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει μας στην Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεσθε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση. Και ουδένιπον εφοβούντο γαλλ.
Δόξα τη Αγία και Μουσείο και Ζωπιό και Αδιαιρέτο Τριάδι, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός Ανέστη. Προσώπου διευθύντες αυτό Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και εισεν χωριμών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου και των μεταπίνων της ευλαβίας του Θόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γερασίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής της ουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστή κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των κορμών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και πατήρες, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.